Γεια σας παιδιά, εδώ. Ένα από τα πράγματα που εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να αποκτήσω είναι αυτό εδώ. Είναι το Chromecast της Google. Το συγκεκριμένο είναι ένα, μια συσκευή βασικά η οποία αναπαραγάγει Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, τις βασικές εφαρμογές έως 4K στην τηλεόρασή σας. Τυπικά είναι ένα mini TV box αλλά με τα πολύ βασικά. Έχει δικό του store. Ε, δεν παίρνει όλες τις εφαρμογές αν και μπορείς να φορτώσεις από όσο ξέρω APK δικά σου ε, δεν έχει Ethernet, ξεκινώ με τα αρνητικά, δεν έχει Ethernet, δεν έχει πολλές θύρες ε, βασικά μόνο μία Type-C έχει με την οποία φορτίζει αλλά μπορείς να βάλεις ένα dongle Type-C το οποίο έχετε και Ethernet, δέχεται και ε, ε υπόλοιπε θύρε τυπικά για να βάλεις φλασάκια, τη ε, να βάλεις πληκτρολόγια, ποντικά κτλ. Λοιπόν, εγώ γιατί το πήρα το συγκεκριμένο. Καταρχά, ήθελα να. Βασικά το ήθελα, μου άρεσε πάρα πολύ σαν σχεδιασμό. Ήθελα να έχω Netflix και Disney Plus 4K. Το οποίο θα μου πει: Υπάρχουν και άλλα 2-3 μποξάκια και ίσω και πιο φθηνά τα οποία μπορούν να το πάρουν. Δεν ήθελα να πάρω γιατί δεν είμαι ικανοποιημένο από τα περισσότερα πράγματα τη εταιρεία. Από κάποια νέα, αλλά από αυτά όχι τόσο. Οπότε ήθελα να έχω κάτι με τη σφραγίδα τη Google. Μπορέσω να το συνδέσω χωρί πολλά πολλά με το χιάκι το μικρό το assistant που έχω για να τα ενεργοποιώ όλα φωνητικά. Μου άρεσε πάρα πολύ το χειριστήριό του. Η τιμή του γύρω στα 60 ευρώ. Και ξαναλέω, μπορείτε με τα ίδια λεφτά να πάρετε κάτι πολύ καλύτερο, ίσω σε ένα παραγωγή και άλλα να ή οτιδήποτε. Επειδή το έχω πει πολλέ φορέ, η τηλεόραση που έχω δεν μπορεί να παίξει η ελληνικά κανάλια, δεν μπορεί να παιξει ελληνικα καναλια δεν οτιδήποτε έχει ένα TV box μέσα δικό της ενσωματωμένο, είναι η Xiaomi 4α, αλλά επειδή είναι κινέζικη, δεν λειτουργεί τίποτα, είναι όλα, μόνο monitor είναι στην ουσία. Ε, βλέπω YouTube, Netflix, οτιδήποτε από το Xbox ή από το PlayStation ανάλογα. Και έτσι ήθελα κάτι μικρό, να φύγει το Xbox να το πάρω μέσα στο γραφείο για να μπορώ να στριμάρω και Xbox κάποια παιχνίδια που θέλω. Οπότε θεώρησα κάτι πολύ μικρό σε κατανάλωση. Ε, με όμορφο design. Αυτό δεν θα φαίνεται, δεν θα φαίνεται μόνο αυτό. Λοιπόν, οπότε ναι. Αυτό εδώ είναι λοιπόν. Και μεγάλο ατού το ότι τα παίζει όλα εγκεκριμένα στα 4K. Και πρόσφατα έχουμε βάλει με την παρέα μου λεφτά και έχουμε μοιραστεί βασικά τα έξοδα και έχουμε όλοι Disney Plus και Netflix. Οπότε. Γιατί όχι, ήρθε η ώρα να το χαρώ όπω θέλω. Λοιπόν, είναι το δώρο μου, το δώρο που έκανα στον εαυτό μου για το καλοκαίρι. Εδώ και 4 μήνε δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω αγοράσει τίποτα εκτό από αυτό το πράγμα. Είναι τα μόνα έξοδα που έκανα. Λοιπόν, το κουτί είναι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο θα το δούμε τώρα και μετά ξανά ποτέ. Λογικά θα σα δείξω και το interface, πώ συνδέεται. Λοιπόν, να δω, ωραίο. Είναι όμορφο. Είναι από τις πολύ ωραίες unboxing εμπειρίες. Το βλέπα, το ζαχάρονα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς το ζαχαρώνετε. Κάποιοι από εσάς το έχετε αγοράσει περισσότερο παίρνει τα TV Box. Ξαναλέω, είναι για συγκεκριμένα πραγματάκια. Είναι για να βλέπεις, έχει HDR υποστηρίζει. Υποστηρίζει τα λέει εδώ πέρα, 4K, 1080p, το controller του είναι με Bluetooth. Γενικά είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς να βάλεις Κάποιες, από, κάποιες, από κάποιους παρόχους, νομίζω, σε εφαρμογής, όπως είναι το Nova, αν δεν κάνω λάθος, το είχα διαβάσει τα reviews αυτό. Ε, αλλά, ξαναλέω, η δικιά μου κατεύθυνση είναι Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, αυτά τα τέσσερα. Και ήθελα την πιο όμορφη, την πιο αξιόπιστη, και την πιο καλή συσκευή για τα επόμενα 3-4 χρόνια ώστε με μικρή κατανάλωση και κατανάλωση του θα σας πω συγκεκριμένα πρέπει να λέει κάπου πόσο είναι δώστε μου και δευτερόλεπτα έχετε από βασικά κάπου πρέπει να λέει πόσο καταναλώνει σε ρεύμα θα το βρούμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε σε λίγο λοιπόν πάμε να το ανοίξουμε όμως πανέμορφο ξαναλέω Δες το, δες το. Τι όμορφο. Δες το. Να βγάλω τα γύρω γύρω. μου, giamo... Αυτό που δεν μ' αρέσει, γιατί παίρνει άμα το μια τέτοια, που το φέρουν το σκουρτζομάγαζα από ό,τι να είναι χώρα. Πραγματικά, με αποτέλεσμα πολλές φορές τις εγγυήσει να τις ε, χάνεις. Ας πούμε τώρα αυτό είναι Ιταλιάνο. Από Ιταλία έχει μέσα αγγλικά. Μην τους πάρει ο διάλος τον πατέρα. Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Καλά, όχι, δεν καταλαβαίνω το σετάρο. Αλλά ειλικρινά, είναι μερικές φορές αυτό που κάνουν πολλά σκρούτζο μαγαζά. Τα οποία για να γλιτώσουν κόστος φέρνουν από αλλού με αποτέλεσμα τα οι κωδικοί να αναγράφονται να είναι δηλωμένε σε άλλε χώρε. Και όταν έρθει η ώρα τη εγγύηση, να μην αυτό, προσέξτε το λίγο. Λοιπόν, έχει μέσα το φορτιστή του. Έχει δύο μπαταρίες Κάτι okay, το Όμορφη εμπειρία. Όμορφο setup. Πανέμορφο θα έλεγα. Λοιπόν, θα δούμε πόσο ρεύμα παίρνει από το φορτιστή. Τι λοιπόν, πάνω στο φορτιστή τα γράφει αυτά. Οκ, okay, cool. Έλα καλό, μην κάνεις να το σηκήσω, δεν θέλω να το χαλάσω. Λοιπόν, θα σας πω πόσο λέει ο φορτιστής. Ο φορτιστής είναι αυτός εδώ. Εσείς δεν νομίζω να μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, θα σας πω αμέσω. Είναι φτιαγμένο να βγάζει 0,3 αμπέρ στα 7,5 w Τίποτα δεν γίνει. Ανύπαρκτο ρεύμα σε σχέση με τι κονσόλε, πραγματικά 7,5 7,5W. Τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά και στην τηλεόραση του σύνδεση, μια χαρά ρεύμα θα το παίρνει. Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό σα λέω έτσι όπως έχουν τα πράγματα πρόσφατα, τι πρόσφατα, πριν από λίγο μου ήρθε και ο λογαριασμό του ρεύματο. Και ενώ το ενεργειακό μου αποτύπω, αποτύπωμα είναι μηδαμινό, τα λεφτά που πληρώνω είναι υπερβολικά πολλά. Λοιπόν, οπότε από όπου μπορώ, κόβω και είναι μια καλή ευκαιρία και γι' αυτό. Γενικά είναι πράγματα τα οποία τώρα τελευταία έχω αρχίσει και τα προσέχω πάρα πολύ. τι και τι. Και ενώ ήθελα να φτιάξω ένα tower και να παίζω και να κάνω και να ράνω, έχω επενδύσει σε ένα laptop στην ουσία για να κάνω τη δουλειά μου από εκεί με το 1 δέκατο ενεργειακή κατανάλωση πλέον. Οπότε από οτιδήποτε μπορώ να περιορίσω, περιορίζω. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Σα κάνω λέω 7,5 βάτα, λέγει ο φορτιστή. Λοιπόν. Yes. Oh, okay. Ωραία, Λοιπόν, είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει στον κόσμο. Ένα βότσαλο στην ουσία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αισθητική. Πάρα πολύ λεπτό. Δηλαδή, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Reset button, νομίζω. Από πίσω πρέπει να είναι αυτό. Μπαίνει κατευθείαν στο HDMI τη τηλεόραση. Με αποτέλεσμα να μην. Αν θέλετε να, να κρεμνιέτε έτσι, σα τα φίλη. Βέβαια, η αλήθεια είναι. Επίση, ένα από τα πράγματα τα οποία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ξεβαμένο, είναι εξωθοριασμένο. Ελπίζω να είναι κανονικό original, να μην είναι καμιά μουφα. Ευελπιστώ που δεν νομίζω γιατί το πήρα από ελληνικό κατάστημα. Όσο και να είναι πειραγμένο, έχει φτιαχτεί στην Τελάνδη. Ξαναλέω λοιπόν. Αυτό εδώ είναι, είναι όμορφο. Λοιπόν, γιατί 60 βουλάκια είναι αυτό, αυτό σα ξαναλέω, προσέξτε το. Και ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το χειριστήριό του. Είναι όμορφο. Έχει φωνητική εντολή, μπορείς να μιλήσεις, κάτι το οποίο με βολεύει αφανταστά, γιατί έχω συνδεδεμένα και λάμπες και διάφορα άλλα ωραία πραγματάκια για τα βίντεο που κάνω, οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει τη φωνητική εντολή το Google Assistant και εδώ. Έχουμε εντάξει το να σβήνει το back, το home button, YouTube, Netflix. Βέβαια, η αλήθεια είναι θα ήθελα και ένα Disney Plus κουμπί. Αλλά ναι, αυτό είναι το basic από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι το μοντέλο. Λοιπόν, έχουμε μενού και το off Οπότε, Πάμε να τα συνδέσουμε, να δούμε τι γίνεται, πώς λειτουργεί, πώς δεν λειτουργεί και να το φτιάξουμε μαζί παρέα για να σας πω και τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν και για να σας δείξω το λόγο το λιθές, αυτό, αυτό είναι το TV Box της τηλεόρασης αυτής και αυτής. Είναι μια μάπα, δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά μηδενική ικανοποίηση και πάλι αυτά που βλέπετε σε κλικά έχει πειραχθεί το firmware, δεν μπόρεσα να το κάνω format, δεν έχω βρει τρόπο να την κάνω format να μπορέσω να βάλω τελείω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ROM. Αν ξέρετε, αν κάποιο από εσά ξέρει, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ROM που να το αλλάζει όλο και να, να μπορεί να λειτουργήσει normal τηλεόραση, να μου πει. Τέλο πάντων, πάμε να το βάλουμε. Δείχνει ότι το αναγνώρισε. Λοιπόν, έβαλα τι μπαταρίε, οι οποίε είναι, okay, είναι τέλειο. Είναι υπέροχο το controller, να σα το δείξω κιόλα. Λοιπόν, το controller είναι όλα τα λεφτά. Σε σχέση με τι ξιάμε τη τηλεόραση, okay. είναι σαν μικρά αδερφάκια, το μεγάλο και το μικρό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Έχει εδώ πέρα το σταυρό να εστιάσει η κάμερα. Εδώ πέρα λοιπόν έχει το σταυρό πάνω κάτω που είναι σαν Είναι σαν τα παλιά τα iPad. Τα iPod. iPod, sorry. Λοιπόν, κεντρικό πλήκτρο. Εδώ πέρα μια ροδα δεξια δεξιά-αριστερά. Δεν γυρίζει. Οπότε είναι μόνο πάνω κάτω. Είναι Bluetooth. Συνδέθηκε κατευθείαν το βρήκε. Το βλέπετε. Λοιπόν, οπότε πάμε να και μπορεί να το κλείσει και όλο το οποίο είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τα ελληνικά. Έχει τα πάντα όλα ελληνικά, ελπίζω Ελληνικά ή αγγλικά. Συνήθω έχω αγγλικά. Συνήθω έχω αγγλικά. Α, το βάλω στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Αυτό είναι ένα. Α, το βάλω στα ελληνικά, δεν πειράζει. Ούτω ή άλλω, Klein Mind. Αν α, τα έχει, εντάξει, κομπλέ. Λοιπόν, άμεση απόκριση. Δεν κολλάει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το setup. Ρύθμιση με την εφαρμογή της Google Home. Βλέπετε τον κωδικό κιόλα. Δεν ξέρω αν θα το έχω πειραγμένο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κόψω λίγο εδώ το βίντεο για να το σετάρω, γιατί το, το κινητό είναι αυτό που τραβάει στην ουσία το βίντεο. Οπότε επιστρέφω. Λοιπόν, καθώς προχωράει ρύθμιση. Να κλείσω λίγο το flash, να μην το. Λοιπόν, καθώ προχωράει η ρύθμιση, ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ. Και τρέμει το χέρι μου στο τρελό. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ καθώ προχωράει η... η ρύθμιση είναι ότι έπιασε μόνο του την τηλεόραση και μπορώ να ανοίξω και να κλείσω την τηλεόραση καθώ και να αυξομοιώσω τον ήχο τη τηλεόραση από το κοντρολεράκι το μικρό οποίο είναι τρομερό, δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να μην χρησιμοποιώ το Mi Controller, μια και μερικέ φορέ δεν πηγαίνει τόσο όσο θα ήθελα. Το οποίο λοιπόν σα επιτρέπει, όπω ξαναλέω, να μπορείτε να ελέγξετε και την τηλεόρασή σα. Αυτό εδώ το μπαρμπαδάκι. Και ναι, απλά σα το δείχνω τώρα που κάνει εγκατάσταση εφαρμογών και ενημέρωση. Πάρα πολύ εύκολο setup. Επειδή έχω το Google Home και το Χρησιμοποιώ συνέχεια το Assistant είτε για φωνητικές εντολές είτε για οτιδήποτε. Συνδέθηκε απευθείας, δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Οπότε φαντάζομαι όσοι δεν έχετε Google Home, καλό θα ήταν να το έχετε ήδη εγκαταστήσει στο κινητό σας. Θα σας το πει ούτως ή άλλω. Λοιπόν και προχωράμε να δούμε μέχρι να κάνει τι ε... εφαρμογές να τα εγκαταστήσει. Λοιπόν και αφού το σετάρισα, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία. Αυτό εδώ είναι λοιπόν ε... Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ξέρετε, έχω βάλει τις βασικές εφαρμογές εδώ πάνω. Λοιπόν, έχει και παιδικά προφίλ και και και. Στις ρυθμίσεις, πέρα από τους λογαριασμούς που έχουμε, βλέπουμε το δίκτυό μας πια, είναι, δεν είναι μέσα, το απόρριτο τοποθεσίε και τα συναφή. Στην οθόνη λοιπόν, επειδή η τηλεόραση είναι 1080, ε, έχει τις εξή επιλογές, δεν μπορώ να βάλω 4K προφανώς. Λοιπόν, οπότε σε μια μελλοντική τηλεόραση φαντάζομαι που θα μπορεί να υποστηρίξει 4K, θα μπορώ να το βάλω, είναι 60Hz. Λοιπόν, έχουμε HDR, εδώ στην προκειμένη περίπτωση το HDR όσο μπορεί, δεν νομίζω έχει το LB Vision βασικά, ε, αλλά εντάξει τηλεόραση είναι απλή. Οπότε σου δίνει το μέγιστο για την ε, τηλεόραση. οι εφαρμογέ κλασικά, το σύστημά μας να το δούμε λίγο. Τι γλώσσες έχουμε. μας και γλώσσα θα βάλω τα αγγλικά. Ναι, αφού είναι όλο το τέτοιο να μην το... Λοιπόν, το πληκτρολόγιο Gboard, και okay, ενδιαφέρον. Ούτω ή άλλω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι μεγάλο, είναι πόσο είναι 8 8GB νομίζω χρεωτικά το 2 gb 2 gb RAM. Μπορείς να καστάρεις από το κινητό σου όποτε θέλεις. Λοιπόν, let others control your cast media while casting. Ok, cool. Μπορείς να κάνεις restart αυτό το σύστημά σου, να σώζει ενέργεια. Κάθε 30 λεπτά σβήνει μόνο του αν δεν το χρησιμοποιείς. Έχουμε τα remote. Εντάξει. Επίσης να δοκιμάσω αν το κλείσω. Αν θα κλείσει τηλεόραση. Έκλεισε τηλεόραση. Εντάξει. Άρα και πολύ instant θα πω. Μπράβο. Πολύ πιο γρήγορα. Αν, δούμε, αν πω να το κλείσω με το... Με το Xiaomi για παράδειγμα θέλει το χρόνο του. Για να δούμε. Θα ανοίξει. Ένιωσε. Είδα το φως το αληθινό. Λογικά. Έχεις σκοπό να ανοίξει μικρό μου. Ναι, άνοιξε. Λοιπόν... Ενδιαφέρον θα πω. Έχει και... ...infrared από το εδώ τι είναι. Τα θέματα είναι ότι ναι, μπορώ να χειριστώ κι άλλα. τώρα χειρίζομαι αυτό το κοντρόλερ, Είμαι περίεργος να δω αν μπορώ να χειριστώ και το υπόλοιπο μενού της τηλεόρασης. Παίρνει το χρόνο της γενικά, είναι λίγο τα ζώμα αργά η συγκεκριμένη τηλεόραση. Οπότε δεν μας βιάζει κανένας. Για να δούμε. Όχι, δεν μπορώ να χειριστώ κάτι άλλο, μόνο το άνοιξε κλείσε και την ένταση της φωνής. Οπότε το υπόλοιπο εγώ θα πρέπει να το δουλέψω από εδώ. Rename Cast, όχι, Chromecast Cast Remote θα το βάλω, δεν θέλω να το... Λοιπόν, τα firmware, κομπλέ. Μάλιστα Σκηνικές γραμμές, ικανοποιημένος, τουλάχιστον στο πόσο εταρίστηκε Λοιπόν, τα χρώματα, βασικά μπορώ να αλλάξω βιβλίτι χρώματα και τα... Λοιπόν, για να δούμε λίγο στο display allows to control ναι ok μπορείς να το συνδέσεις με Samsung, LG, Sony, Philips, Sharp τηλεοράσεις, να είσαι κύριε λοιπόν game mode δεν θέλω game mode αυτή τη στιγμή αλήθεια είναι Dolby Vision, μάλιστα. Για να δούμε θα αλλάξει τίποτα στο πώς είναι η τηλεόραση. Α, έχει και δικό τη αν πάμε πίσω. Έχει screen saver, οκ. Okay. Αυτά είναι φαντάζομαι του Chromecast, υποθέτω, Λοιπόν, οπότε, μισό λεπτάκι. Α, για να δούμε το φωνητικό open. πιάνει. οκ. Okay. open Spotify. Open Spotify. Βλέπετε, έχει το ήχο, τον ήχο εκεί πάνω. Μάλλον πρέπει να κάνουμε continue και μετά, Hello. Okay, I agree. Open Spotify. Opening Spotify. I'm <laughs> yeah, mad. Καλή φαση. Και έχω τώρα δολάκι δηλαδή, και μια προσφορά 3 μήνε με 6 ευρώ, κύριε λέμε. Λοιπόν, πάμε μία πίσω. Yes, close Spotify. Open Netflix. Opening. Netflix. Θέλω να δω. Έκανα θέμα από τον υπολογιστή. Αν δεν μπω από την εφαρμογή του Netflix, δεν μπορώ να δω πολύ καλή ποιότητα όσο παίρνει τα 4K. Αν μπω από την εφαρμογή του Netflix, παίζει καλά. Πρόσφατα έμαθα ότι οι browser, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, παίρνουν μέχρι 7-20 για να μπορείς να παίξεις Netflix και θες την εφαρμογή. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, πρέπει να το ψάξω λίγο. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι σαν ποιότητα ήμουν λίγο απογοητευμένο. Λοιπόν, βγήκε τώρα προσφάτα και το Taken. Και τώρα θα πάω όλα τα copyrights. Ελπίζω πως όχι. Απλά θέλω να δω... Να κόψω τον ήχο να μην ακούγεται και το... Λίγο... Ας το τρέξω. Θέλω να ποιότητα. Ο oh. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Οπτικά. Όχι, εδώ πέρα δεν μπορώ εύκολα να τσεκαρώ το bandwidth, αλλά το βλέπω, η αλήθεια είναι πολύ πιο ωραίο από ότι το έβλεπα στο Xbox τουλάχιστον από την εμπειρία μου βλέποντα το. Και υπάρχει τρόπο να τσεκάρω. Πάντα πάω σε ένα συγκεκριμένο στο Lost Horizon στην ε, σειρά Lost in Space και λέω Lost Horizon μου έρχεται στη μια συνέχεια του Horizon λοιπόν και ψάχνω στα επεισόδια, υπάρχει ένα επεισόδιο το οποίο ταξιδεύουν στο διάστημα, είναι εκεί κάπου σε ένα πλανήτη σαν το Δία, στο οποίο λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ Όσοι έχετε HDR και, και, και 4K, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε και το έχετε δει βασικά. Τι λέω. Ίσταντ έτσι. Καλά αυτό είναι και το Ιντρεντ. Αυτό εδώ το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι είναι ότι πιο ωραίο έχει αυτή η σειρά μέχρι τώρα. Λοιπόν, ω ποιότητα είναι απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο, το δίνει. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στα 1080. Μου δίνει 1080 και μπορώ να το καταλάβω από την εικόνα. Λοιπόν, το οποίο, ναι, λοιπόν, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον για αυτό που το θέλω είναι υπερβολικά καλά. Επαναφορά στο μενού, από ό,τι βλέπω θέλει το χρόνο του. Λοιπόν, και σου αφήνει και το επεισόδιο που έχει αφήσει στην ε, πρώτη σειρά, το οποίο είναι ωραίο. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο vibrant τα χρώματα, δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσά. Λοιπόν, θέλω να δω, στο YouTube τώρα. Θα δούμε τι βλέπει ο Κώστας στα προτινόμενα του YouTube του. Αυτό τώρα γιατί, αυτό είναι διαφήμιση εντάξει. Βλέπω δωμάτια, πολύ ωραίος είναι ο Νίκος Παπουτσής. Βλέπω Asmongold, βλέπω πως να φτιάξει διάφορα πράγματα. Κάποτε από τα και να σίγουρα. Λοιπόν, και διάφορα άλλα, όπως βλέπετε upgrade, upgrade, upgrade και διάφορα άλλα ωραία. Αυτά είναι στο feed Τώρα αυτό γιατί την το έβγαλε. Okay. Λοιπόν, και διάφορα όμορφα. Οπότε ναι, πιο πολύ gaming. Πάμε ένα 4K. 4K. Αλό. Ου. 4K βίντεο. Το πιάσε. Ω, oh, το. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Και τι ανάλυση σου επιτρέπει να ψηλώσουμε. Διαφήμιση είναι αυτή. Τσοκοκόψ. Skip ad please. Να δούμε τώρα τις αναλύσεις. Έλα καλό μου. Μέχρι πόσο μπορεί να σου δώσει στο YouTube. Άτσα. 4K. Στο YouTube το παίρνεις τα 4K σου. Ναι, από μένα είναι ναι, ναι. Αν τα θέλετε, νομίζω ότι θα αξίζει και παραπάνω. Είναι πολύ ωραίο. <laughs> Για πάμε στο κλασικό τη κοσταρικά, Κλασικό αυτό, αυτό τη κοσταρικά είναι το νούμερο ένα από τα νούμερο ένα. <laughs> Να τσεκάρουμε. 4K και HDR, μα αυτά είναι. Ελέγχω τον ήχο τη φωνή τη τηλεόραση από εδώ. Αν το κάνω mute. Put. Mute, mute. Είναι Bluetooth βασικά. Κάποιο λόγο δεν πηγαίνει το mute τώρα. Τι φάση. Πάμε να τσεκάρω τον ήχο λίγο. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω καταντυπωσιαστεί. Για να πάμε πόσο, πόσο, γρήγορα φορτώνει. Λοιπόν... Instant, έτσι, 4K HDR instant. φορτώνει χωρίς σπασίματα, χωρίς τίποτα. Σας η τηλεόραση ως monitor είναι τρομερή. Νομίζω ότι με αυτό εδώ πάνω θα πάρει άλλο value και κυρίως γι' αυτό είναι για όταν οι τηλεοράσεις δεν μπορούν να το υποστηρίξουν ε, Τέλο πάντων, δεν μπορούν να παίξουν διάφορα φορμάτ, Βάζει σε ένα TV Box και τελείω η ιστορία. Αλλά το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι απλά υπέροχο, είναι πανέμορφο. Και μόνο με 7,5 βάτρε, φίλε. Εντάξει, αδειγιά. Αντιγιά. αντιγιά. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω να κάνω και ένα speed test. Βασικά θέλω να σα δείξω και θέλω να δω κι εγώ λίγο το. θα βγει τεράστιο βίντεο, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Γιατί γι' αυτό γίνονται αυτά τα βίντεο. Να δω τι apps έχει. Πού, πού βάζει apps. Εδώ έχει τα προεγκαταστημένα. Πού ψάχνω να βρω. Έχει πλέξει έχει τι παναγίε στα μάτια. Λοιπόν. Για να δούμε. Speed test θέλω. Θα μπορέσω να βρω. Μπορείτε να βάλετε και APK νομίζω. Δικά σα. Speed, need for speed, test. Θέλω να δω τι ταχύτητα μπορεί να πιάσει ασύρματα. Είναι σε περίπου 6-7 μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. κάπου είχε tools. Tools. VPN, file manager. Α, oh, file manager θα χρειαστούμε. speedtest, no. speedtest αυτό, network. Γιατί δεν έχει τη σόκλα. Δεν θέλω να βάλω αυτό, θέλω να βάλω τη σόκλα. Το κλασικό. Το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Μάλιστα. Θέλω popular, θέλω αυτό που θέλω. Downloader, TV, ah, έχει τη μάλιστα. Θα ήθελα να δοκιμάσω και ελληνικέ, τέτοια ε, ελληνικά κανάλια, αν μπορώ να βάλω. Α, θα βάλω με αυτή τα τουλακία. install. Πώ γίνεται η όπλα να μην έχει φυλάει εφαρμογή εδώ ή να μην συγχρονίζεται. Το laptop πάντως το πιάνει όπου κινάω μέσα στο σπίτι 120 με το 5G, οπότε δεν έχω θέμα στο τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα η εφαρμογή αυτή πόσο θα πιάσει. Προσωπικά σα ξαναλέω, πιστεύω με την όκλα. Τώρα αυτό εδώ... ΟΚ okay. <laughs> 121 Έλα γκάζωσε, δώσ' το upload Γκάζωσε, πάμε Αλήθεια ΟΚ okay. Αυτό δεν πρέπει να το δω Το παίρνει όλο, αν ισχύουν τα νούμερα που έχει το παίρνει όλο. Γι' αυτό και φορτώνει κατευθείαν. Δηλαδή, εντάξει. Οκ. Okay. Μπορώ να πω ότι τώρα είμαι ένα χαρούμενο πελάτη και με το παραπάνω. Λοιπόν. Μπορεί να βάλει κόντι. Α, ah, Steam Link. Ω, oh, ναι. Μπορεί να παίζει τα παιχνίδια από τον υπολογιστή σου εδώ πέρα και μετράει. Ναι, βολικότατο θα έλεγα. Η αλήθεια είναι, τώρα πλέον τα ρεύματα φτάσαμε να το σκέφτεσαι, αλλά οκ. Okay. Ναι, από μένα, παιδιά, λοιπόν, είναι ένα ναι. Από αυτά που ήθελα προς το παρόν, το βλέπω και με το παραπάνω. Και μπορώ να πω ότι ναι, ναι και ναι. Αν θέλετε, μόνο αυτά πάτε, πάρε το. Εμφανισιακά είναι πανέμορφο. Ξαναλέω, δείτε τι όμορφο χειριστήριο. Δηλαδή, πραγματικά είναι το πιο ωραίο που υπάρχει. Ever. Λοιπόν, συνδέεται, ανοίγει, κλείνει τηλεόραση με αυτό. Νομίζω ότι παρά είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα, θα σας ευχηθώ. Τσεκάρετε το, τσεκάρετε το, νομίζω ότι θα σας αρέσει και με το παραπάνω.